Κύριε Βολευτά, θέλαμε να σας ενημερώσετε για την πορεία των εργασιών στο μοναστήρι, σε ποια φάση βρισκόμαστε, υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους. Το μοναστήρι του Ταξιάρχη είδαμε ότι χρειάζεται άμεσα ενέργειες για να προλάβουμε την επιδείνωση της κατάστασής του. Έχει μια μακρά ιστορία. Δυστυχώς η προϊσταμένη, η οποία ήταν της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η κυρία Τσάπαλη, με τα γραβενά είχε θέμα. Ήταν αρνητική σε πάρα πολλά θέματα και έχει δημιουργήσει μια σειρά από πολλά προβλήματα. Όταν θέσαμε το θέμα του μοναστηριού, δεν δεχόταν καμία κουβέντα. Προέτασε, για παράδειγμα, ότι επιβαλόταν να κατατεθεί και συμπληρωματική μελέτη για τις τοιχογραφίες, και στην ερώτησή μου ότι, κυρία προϊσταμένη, εδώ υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το ιστορικό μοναστήρι, μου είπε, εγώ έχω αυτούς τους κανόνες και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Η τοποθέτηση της νέας προϊσταμένης, της κυρίας Χοντρογιάννη, ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Σήμερα όμως έχουμε δύο καινούργια στοιχεία. Έχουμε την παρουσία του σεβασμιωτάτου μας, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε όλα τα θρησκευτικά μας μνημεία. Έχουμε την ίδρυση, τη λειτουργία, την παρουσία της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα Γρεβενά, με προϊσταμένη την κυρία Δημάκη, η οποία από την πρώτη στιγμή έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος και η Περιφέρεια μαζί με μένα συνταγμένοι όλοι στην ίδια πορεία. Δυστυχώς όμως αυτά τα έργα δεν είχαν την οριμότητα. Ο μελετητής, ο οποίος είχε πάρει παλιότερα τις μελέτες, δεν ανταποκρίθηκε για να κάνει τις βελτιώσεις τις οποίες επιβαλόταν να κάνει. Το έργο ήταν όριμο, ήταν έτοιμο να ενταχθεί. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα συνετέλησαν στο ότι αυτό εδώ το έργο πήγε πάρα πολύ πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι οι ΑΓΡΕ, αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι που ανέλαβαν μια αξιόλογη πρωτοβουλία, να αναθέσουν σε έναν ιδιώτη τις συμπληρωματικές εργασίες που χρειάζεται για να συμπληρωθεί η μελέτη. Θα μπορέσουν σύντομα να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες και να δώσουμε μια τελική λύση για να σωθεί αυτό το μεγάλο έργο της Εκκλησίας, του πολιτισμού μας, της Βυζαντινής τέχνης. Ξέρετε, καταλαβαίνω απόλυτα και την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπουμε και από πρώτη άποψη. Βλέπετε, δίπλα μας έχουμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα κονδύλιο για να γίνει μεταφορά του Παλαιοντολογικού Μουσείου στο σχολείο στο οποίο δαπανίσαμε αρκετές δαπάνες. Και αυτό που οφείλω να τονίσω και γι' αυτό το οποίο αγωνίζουμε συνέχεια, επιτέλους να βάλουμε προτεραιότητες σε αυτόν τον τόπο. Ποια έργα έχουν σημασία. Βλέπετε κι εσείς ότι γίνονται έργα τα οποία δεν ήταν άμεσες προτεραιότητες. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε, γι' αυτά παλεύω στα Γρεβενά και νομίζω ότι η μέχρι σήμερα δραστηριότητά μου το επιβεβαιώνει αυτό το κομμάτι. Με όλους τους συλλογικούς φορείς θα τη βρούμε τη λύση. Να είστε σίγουροι. Επιπλέον, με τον νυν, τον τέος πλέον και αυτόν, υπουργό και του πολιτισμού αλλά και των υποδομών, είχα δύο μικρές συναντήσεις. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα για το συγκεκριμένο έργο λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων που είχαν και των συνθηκών που επεκράτησαν το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό το έργο έχει μπει σε ένα δρόμο. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε και είναι υποχρέωση όλων μας να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εάν τυχόν φάμε δύο χρόνια σε μελέτες από εδώ και από εκεί, ορίμαση. Μισό λεπτό λίγο, θα πω. Ορίμαση μελέτες, ορίμαση έργου κτλ. Θα κάνουμε ρήπια. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Ιερά Μονή του Ταξιάρχη, στο χωριό Ταξιάρχη. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το μοναστήρι βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Είναι στα τελευταία του. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και εκ μέρους του Δήμου και εκ μέρους της Περιφέρειας για να βρεθεί λύση στην πολυπόθητη και πολυτάραχη μελέτη που συζητάμε τόσα χρόνια.
πιστεύω ότι μέσα στο 16 θα δοθεί λύση. Το ξέρεις, έτσι. Το εγκρίνουμε και παυξάνουμε όλοι μας. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά τα λέτε. Μια χαρά τα λέτε. Το δημοτικό συμβούλιο. Πάρετε το άμεσα τώρα. Είσαι δημοτικό συμβούλιο. Το είδες. Είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον πρόεδρε. Δηλαδή κι άλλο. Δεν πόσο να υπομένει κι άλλο. Σάκη. Σάκη τον Κοκλίδας. Το όνομά σου. Λοιπόν, γίνεται αυτή, αυτός ο αγώνας σήμερα, γίνεται για την κληρονομιά που είναι ολονών μας. Και επειδή έχει μείνει στα χέρια των πολιτικάντιδων, θα έλεγα, και των παπάδων και των δεσποτάδων, έφτασε στο σημείο να πέσει σήμερα το μοναστήρι. Γι' αυτό και γράφουμε «Πέφτει το μοναστήρι». Είναι πολύ λυπηρό, γιατί κοντά σε αυτό το μοναστήρι πέφτουν και τα όνειρά μας. Υπάρχει η διάβρωση, δηλαδή, μέσα στον χρόνο, μπορεί ακόμα και εμείς, αλλά τώρα ήρθε ο καιρός να κάνουμε έστω αυτή τη μικρή προσπάθεια, την αρχή θα έλεγα των εκδηλώσεων, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Και πιστεύω ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό που έλεγα πιο μπροστά, ότι όσοι αγαπάνε το μοναστήρι πρέπει να είναι εδώ, δίπλα μας. Πρέπει να πιέσουμε την κατάσταση πολύ. Πρέπει να πιέσουμε. Χρήματα έχει, να το τα πω ξανά. Είμαι ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διάσωσης του Μοναστηριού, του Ταξιάρχη. Εδώ και αρκετό καιρό έχει στηθεί μια επιτροπή, η οποία βρήκε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το ταξιαρχαιωτικό κόσμο. Αυτό μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια και θα έχει σε νικηφόρο αποτέλεσμα. Και η νίκη για μας τους ταξιαρχιώτες είναι η διάσωση του μοναστηριού. Όλοι ξέρουν ότι είναι ένα κοιμήλιο εκατοντάδων χρόνων. Γι' αυτό οι πρόγονοί μας πέτρα-πέτρα, λάσπη-λάσπη, φτιάξαν αυτό το στολίδι. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα εμείς να τους απογοητεύσουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να ξαναγίνει το μοναστήρι καλύτερο από ό,τι ήταν όταν το κάνανε οι πρόγονοί μας. Αυτή τη στιγμή που το λέω, είμαι πραγματικά συγκινημένος, γιατί όταν αναφέρομαι στους προγόνους που κάνανε αυτό το στολίδι, σκέφτομαι πως αν τυχόν μπορούσαν να το δουν από εκεί πάνω ψηλά που είναι και το βλέπουν, πραγματικά θα λυπούνται και θα ντρέπονται για μας. Σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει στο μοναστήρι έχουν όλες τις ευθύνες. Πολιτική, εκκλησία, και δεν φοβάμαι να πω και ακόμα και εμείς οι ίδιοι ταξιαρχιώτες. Ίσως δεν δώσαμε τον αγώνα που έπρεπε, ίσως δεν δώσαμε να καταλάβει ο κόσμος σε ποια φάση βρίσκεται το μοναστήρι αυτή τη στιγμή. Τώρα, κάθε μέρα που περνάει, καταλαβαίνω και το βλέπουμε και ότι είναι πιο έντονο στον κόσμο. Βλέπουμε την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Βλέπουμε ότι θέλουν πια το μοναστήρι να ξαναστηθεί στα πόδια του. Αυτό που έχω να πω, και δεν θέλω να βγω μάντης, ότι αν το μοναστήρι για λίγο ακόμη παραμείνει ως έχει και δεν γίνουν ενέργειες οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναστήλωσή του, σας το λέω με λύπη ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα δούμε και άλλη πτέρυγα πεσμένη. Ήδη αυτή τη στιγμή το είδατε, έχει πέσει μια πτέρυγα. Του χρόνου θα δούμε και άλλη πτέρυγα πεσμένη. Και πολύ φοβάμαι την επόμενη χρονιά η αρτοκλασία θα γίνει στα Ερείπια. Και τότε δεν ξέρω τι θα έχει να πει ο καθένας από εμάς, πολιτική, εκκλησία και γενικότερα όσοι θέλουμε αυτό το μνημείο να σταθεί στα πόδια του. Ευχαριστώ πολύ. Σου λέω, δεν ήμουν με τον Γιώργο μου. Είναι το τελευταίο μνημείο, πιστεύω, στα Γρεβενά, το οποίο δεν έχει ανασυλλωθεί. Δεν τιμά κανέναν γρεβενιώτη, κανέναν ταξιαρχιώτη, να μην έχει προχωρήσει καθόλου μελέτη μέχρι τώρα. Δεν θα μπούμε στις ευθύνες, εγώ θέλω να μιλήσω για τις ευθύνες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με μία άμεση συνεργασία στα επόμενα χρόνια να προχωρήσουν, γιατί όπως ξέρετε να γίνει μια μελέτη πλήρη, θέλει ένα αρκετά χρονικό διάστημα να οριμάσει, θα πρέπει να προχωρήσουμε για να γίνει τελικά αυτή η μελέτη. Γιατί θυμάμαι, έχω ακούσει πολλά χρόνια ακούω για την μελέτη
και από ό,τι ρωτάω τώρα δεν, είναι, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Εδώ είναι ο Δήμο στη μελέτη. Προσωπικά δεν θα έχουμε καμία απέτηση από το Δήμο. Μετά είναι θέμα να το ενταχθεί από την περιφέρεια. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Κάντηση στη μελέτη. Μπράβο, ένα πρέπει να βοηθάει. Κάντηση στη μελέτη. Είναι υποχρέωση και της Δημοτικής Αρχής και όλων των φορέων να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα βοηθήσουν στην αναστήλωση της Μονής Ταξιαρχών. Έχουμε ευθύνη για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και της θρησκευτικής κληρονομιάς του τόπου μας και την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, όμως θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτά που δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια να τα υλοποιήσουμε με τη βοήθεια και του άξιου νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου, του κ. Δαβίδ, ώστε να δοθεί η λύση που χρειάζεται για το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών. Ακούσαμε πολλά θα. Ξέρετε τι σημαίνει θα. Εγώ. Τα θα τα ακούσαμε από τους πολιτικούς. Κοίταξε, δεν υπάρχει θα. Καθένας κρίνεται εκ των αποτελέσματος. Αυτό λαμβάνουμε. Αυτό λαμβάνουμε. Το θα τελείωσε. Ναι, αυτό λαμβάνουμε.